στο γήπεδο του Χαϊδαρίου. Χαϊδάρι Αστέρας Κεσαριανής 0-0. Κοντά μας ο βοηθός του κύριου Τσαμόπουλου, ο Κώστας Σταμπουλίδης. Coach, η ομάδα μετά από δύο ατυχή αποτελέσματα και ήτες επέστρεψε σε συγκομιδή βαθμών. Πήρε το Χ μέσα σε μια έδρα η οποία θα δυσκολέψει σχεδόν αρκετούς αντιπάλους. Το σχόλιο σου για το παιχνίδι που πέρασε. Ακριβώς όπως το είπες, είμαστε μια ομάδα που τα τελευταία τρία χρόνια έχει δημιουργήσει μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα, μια ομάδα η οποία έχει πρωταγωνιστήσει. Γι' αυτό το λόγο και είχαμε πει ότι είναι ένα διάστημα στο οποίο τα αρνητικά αποτελέσματα είχαν φέρει αρκετά μεγάλη ένταση μέσα στην ομάδα. Αντιμετωπίζαμε μια ομάδα η οποία τη συγκεκριμένη στιγμή είναι πρωτοπόρος του ομίλου. Είναι μια ομάδα η οποία έχει έναν συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού και μια συγκεκριμένη ταυτότητα. Είναι όμως ένα αποτέλεσμα το οποίο με βάση το τελικό αποτέλεσμα πιστεύω δεν μας αφήνει ικανοποιημένους. Όμως τα παιδιά αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Ήταν πολύ συγκεντρωμένοι σε αυτά τα οποία είχαμε ζητήσει, πολύ συγκεντρωμένοι στο αγωνιστικό πλάνο το οποίο θέλαμε. Δεν μας αφήνει ικανοποιημένους και κυρίως μας στεναχωρεί λίγο και το κομμάτι ότι έγιναν και πολλές φάσεις τις οποίες θεωρώ ότι δεν ήταν σωστές από τον διαιτητή και στη φάση του, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, τη φάση με το πέναλτι το οποίο ζητάμε και στη δεύτερο ημίχρονο στη φάση των offside, εντάξει, χωρίς να έχουμε πλήρη εικόνα σε όλο αυτό, αλλά είναι κάποιες φάσεις στις οποίες δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Δεν μας αρέσει να μιλάμε σε αυτό το κομμάτι, ούτε να ζητάμε και να κάνουμε ανακοινώσεις και να λέμε ότι δεν ήταν καλή. Απλά πιστεύω ότι σε κάποια σφυρίγματα ο διαιτητής δεν λειτουργήσε καλά. Ξανατονίζω όμως ότι βγάλαμε αντίδραση. Τα παιδιά μείνανε συγκεντρωμένοι σε αυτά τα οποία θέλουμε και ζητήσαμε. Συνεχίζουμε. Το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιος, θα έχει και θετικά και αρνητικά αποτελέσματα και δύσκολες στιγμές. Πρέπει να τα διαχειριζόμαστε όλα και να κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Coach, ο Αστέρας ουσιαστικά όπως έχετε πει κατά δηλώσεις και των παραγόντων και των προπονητών και των παιχτών οι οποίοι συμμετέχουν στην ομάδα, δεν έχει στόχο την άνοδο, έχει στόχο να παίξει καλό ποδόσφαιρο, να σωθεί γρήγορα. Υπάρχει όμως και άλλος ένας θεσμός ο οποίος ο Αστέρας συμμετέχει που είναι το κύπελλο ΕΠΣΑ. Υπάρχει σαν στόχος και σαν σκεπτικό η συμμετοχή ακόμα σε ένα τελικό μετά την προπέρσινη κατάκτηση, ώστε να ξαναδεί ο κόσμος Κεσαριανής στην ομάδα να συμμετέχει σε ένα τελικό που η τελική πάντα είναι μεγάλη για κάθε ομάδα. Αυτό το οποίο έχουμε πει από την αρχή της χρονιάς είναι βήμα-βήμα, παιχνίδι με παιχνίδι, εβδομάδα με τη εβδομάδα. Να παρουσιαζόμαστε έτοιμοι σε κάθε παιχνίδι, να διεκδικούμε την νίκη σε κάθε παιχνίδι. Αυτό έχουμε χτίσει τα τελευταία χρόνια και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα γίνεται αυτό και είναι κατανοητό ότι δεν θα γίνεται εύκολο. Υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο ρόστερ στην ομάδα με αρκετούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι και αυτοί θέλουν χρόνο συμμετοχής να παίρνουν σε κάθε παιχνίδι, είτε είναι πρωτάθλημα είτε είναι κύπελλο. Ναι, θέλουμε να προσπαθούμε να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται και να διεκδικούμε πράγματα από την καθημερινότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ.